Καλημέρα, Σταματίνα. Καλημέρα στα παιδιά. Σαν τηλεθεάτρια, καταρχάς θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτή την περίοδο μας κάνετε τόση παρέα και είναι τόσο σημαντικό για εμάς που είμαστε στο σπίτι να έχουμε μια ευχάριστη νότα στην ημέρα μας και να χαμογελάμε και να ξεχνιόμαστε τέλος πάντων λίγο. Εσύ ευχάριστη οπότε νότα, όπως σε βλέπουμε, πολύ. Γιατί είσαι υπέρλαμπρη. Κουκλάρα. Ευχαριστώ, Βασιλάκη. Αυτά είναι. Το Λωριντάκι μου, πάντα γλυκομίλητη, πάντα ένα τρυφερό παιδί και σε αγαπάμε και σε έχουμε στην καρδιά μας. Πες μας πώς είναι όλο αυτό το διάστημα για σένα, γιατί φαντάζομαι η ανησυχία ξεκίνησε πριν αρκετές εβδομάδες, πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί έχεις την οικογένειά σου στην Ιταλία, τη μισή, τη μανούλα σου και άλλους συγγενείς. Και σιγά σιγά αυτή. Τα αδέρφια της. Όλη μου οικογένεια σταματεί να είναι εκεί πέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι μέσα στο σπίτι λίγο πριν ξεκινήσει αυτό στην Ελλάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήμουνα ήδη προετοιμασμένη για αυτό που θα έρθει και πολύ επηρεασμένη βέβαια, γιατί τα πράγματα εκεί είναι πραγματικά δραματικά. Εγώ λυπάμαι και στεναχωριέμαι κάθε μέρα και σκέφτομαι την πατρίδα μου, σκέφτομαι την οικογένειά μου που μεν είναι καλά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριέσαι για τους υπόλοιπους. Γιατί όταν είναι τόσοι πολλοί, δεν πάβει να είναι. Μόνο χθες, παιδιά, άνθρωπο. Πέθαναν 500 άνθρωποι. Και είναι 500, ναι. 475 για την ακρίβεια. Εχθές ήταν πιο πολύ από κάθε άλλη ημέρα και μάλιστα εχθές ήταν το ρεκόρ με σχέση και με την Κίνα. Δηλαδή, εμείς πλέον στην Ιταλία αυτό το πράγμα δεν έχει σταματημό. Και είναι χθες δεν είχε κανέναν. Το θέμα είναι ότι δεν ξεκινήσανε καλά γιατί δεν το φρενάρανε στην αρχή, αλλά τώρα προσπαθούν με όλη τους την δύναμη και όσο μπορούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και πράγματι προσπαθούν πάρα πολύ και το κράτος και ο κόσμος. Βέβαια υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ακολουθούν. Ακόμα και τώρα, δηλαδή με τους δραματικούς αριθμούς της Ιταλίας υπάρχουν άνθρωποι που αδιαφορούν. Αυτό σου μεταφέρουν οι συγγενείς σου. Ναι. Στην Ιταλία ουσιαστικά παρατηρούν από την κίνηση των κινητών που βρίσκεσαι. Okay. Και διάβαζα μάλιστα εχθές ότι περίπου το 40% των ανθρώπων όλο και θα βγει να κάνει κάτι. Δηλαδή δεν θα μείνει σπίτι. Έλεγε χθες ο Ανδρεάδης Σιγκελάκης στο δελτίο του Α, ναι, ναι. Ότι μέχρι πλαστά πιστοποιητικά προσκομίζουν κάποιοι στην Ιταλία για να βγαίνουν έξω. Ναι. Τι έχει τρομάξει. Συγγνώμη, παιδιά, τι έχει τρομάξει περισσότερο τους Ιταλούς, δηλαδή τι σου λέει η οικογένειά σου, οι δραματικοί αριθμοί με τα κρούσματα και τους νεκρούς, η καραντίνα, το ότι δεν βλέπουν ένα φως στο τούνελ και δεν ξέρουν πώς όλο αυτό το φαινόμενο θα αρχίσει να παίρνει μια καθοδική πορεία. Κοίτα, Σταματίνα, πολλές φορές και τα μίντια και ο τύπος μεταφέρουν κάποια νέα τα οποία δεν ουσιαστικά είναι αλήθεια. Και με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψηλο, πώς να το πω, φοβάται, να ψηλο, τρελαίνεται εκείνη τη στιγμή και μετά τα παίρνουν πίσω, οπότε δεν έχουν και οι άνθρωποι μια πραγματική εικόνα. Λένε κάτι, μετά το παίρνουν πίσω, λένε κάτι άλλο. Ο κόσμος, ας πούμε τώρα, π.χ. 3 Απριλίου, υποτίθεται ότι τελειώνει η καραντίνα και ότι μπορούν να βγουν. Τώρα το πήγανε για Πάσχα, κατά πάσα πιθανότητα, οπότε θα μείνουν μετά άλλες 20 μέρες. Π.χ. ψάχνουν, από ό,τι ξέρω, 10.000 γιατρούς νεόφυτους που δεν έχουν ακόμα τελειώσει το πανεπιστήμιο, γιατί περίπου η μισή από τους δικούς μας γιατρούς είναι όλοι άρρωστοι. Βέβαια. Λένε ότι αυτό είναι και το σοβαρό πρόβλημα, ότι αν δεν προστατεύσεις το νοσηλευτικό προσωπικό, τότε έχεις τέτοιες απώλειες ώστε να μην μπορείς μετά να περιθάλψεις τους νοσούντες. Φλωριντάκη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, την η μαμά σου, τα αδέρφια σου, πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι κάνουν? Ήταν από αυτούς που ήταν χαλαροί όλο αυτό το διάστημα και έβγαιναν σαν τους υπόλοιπους Ιταλούς ή από την αρχή είχαν πάρει σοβαρά τα μέτρα? Θα σου πω τι είναι για την αδελφή μου, η οποία ζει στην Πολόνια, που είναι η επόμενη πόλη μετά το Μιλάνο, δηλαδή είναι πολύ πολύ κοντά. Η αδελφή μου, για να καταλάβετε, είναι στο πανεπιστήμιο. Τώρα έχει κλείσει το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να γυρίσει σπίτι, οπότε είναι εκεί, παραμένει εκεί. Και έχει πρόβλημα π.χ. με τα τρόφιμα, δηλαδή τα βασικά πράγματα, γάλα, βούτυρον, ψωμί, αλεύρι, δεν μπορεί να τα βρει. Γιατί μου λέει με το που έρχονται, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά με το που έρχονται, μου λέει δεν προλαβαίνεις να πας, εκτός αν στηθείς π.χ. από το βράδυ. Οπότε τώρα η μαμά μου προσπάθησε να τα στείλει κάπως αλλιώς με ένα λεωφορείο. Μιλάμε για πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία και οι άνθρωποι εκεί δεν τα έχουν ξαναδεί και δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Άρα, συγγνώμη, Φλωρίντα, γιατί λες κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό που συμβαίνει εδώ με τις μάσκες και τα αντισηπτικά που με το που μπουν στο ράφι εξαφανίζονται, εκεί συμβαίνει με βασικά τρόφιμα όπως το γάλα, το ψωμί και το βούτυρο. Πλέον, ναι.
και πλέον εκεί πέρα έχει το... Καταρχάς είναι πάρα πολύ περισσότεροι σαν πληθυσμός. Σαν πληθυσμός. Αλλά έχουν πλέον καταλήξει στο να παίρνουν τα πάντα γιατί δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που ζουν αυτή τη στιγμή οι Ιταλοί. Καμία σχέση όμως. Παιδιά, είμαστε, δόξα σε ο Θεός, ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί το πήρανε το πολύ σοβαρά και δώσανε μεγάλη βάση από την αρχή. Ενώ εκεί πέρα στην αρχή ήταν τύπου εντάξει, θα κλείσουν τα σχολεία, μετά κλείσανε τα μαγαζιά μέχρι τις 6. Ναι, αλλά οκ, πηγαίνανε και ένα σούπερ μάρκετ. Ναι, πηγαίνανε και για ένα φαγητάκι, πηγαίνανε και για ένα καφεδάκι στην πλατεία και ένα ποτάκι. Τα βλέπαμε. Εξήγησε μας λίγο πρακτικά, αν έχεις εικόνα, για να βγει κάποιος από το σπίτι στην Ιταλία. Τι είναι αυτό το πιστοποιητικό που πρέπει να έχει, αν δίνει αναφορά σε κάποιον, πώς περιέγραψαν οι δικοί σου. Λοιπόν, έχει παράδειγμα ένα σκύλο και πρέπει να το κατεβάζει καθημερινά, τις έχουν πει 30 μέτρα από το σπίτι σου, δεν μπορείς να πας πιο μακριά. Άμα θέλεις να κατέβεις μόνο για να πας στο γιατρό ή για να πας, παράδειγμα, αν έχεις σούπερ μάρκετ, αλλά συγκεκριμένες ώρες, και πρέπει, δηλαδή άμα σε πιάσουνε, παράδειγμα που έχεις βγει από το σούπερ μάρκετ και έχεις αγοράσει κάτι ανούσιο, πώς να σου πω, δεν ξέρω, μια κρέμα σώματος, μπορεί και να σου κάνουν μήνυση. Δηλαδή είναι... Να πληρώσεις πρόστιμο. Ναι, βγαίνεις από το σπίτι μόνο όσον χρειάζεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα παράδειγμα μου έλεγε η αδελφή μου εχθές ότι επιτρεπόταν ακόμα για να πηγαίνεις να τρέχεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την υγεία τους και πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι να περπατάνε. Το πήρανε χαμπάρι λοιπόν οι υπόλοιποι. Και τι κάνανε, φορούσανε φόρμα, τάχαμε ότι πάνε και αυτοί για τζόκινγκ. Αλλά δεν πηγαίνανε. Πηγαίνανε σε άλλο σπίτι, πηγαίνανε σε κάποιο φίλο. Ακόμα και αυτό, παράδειγμα που το βλέπω και στα stories στην Ελλάδα, δεν είναι ότι πρέπει να είσαι σε κάποιο σπίτι. Πρέπει να είσαι στο δικό σου σπίτι. Αν είσαι στο πολιτό σου ή στη φίλη σου, γιατί βλέπω ότι τραγουδάνε καραόκι κτλ. Όχι, παιδί μου, αυτό που λένε, πρέπει όλοι να νιώθουμε ότι είμαστε εν δυνάμει φορείς του κορονοϊού και ότι ο καθένας που βρίσκεται απέναντί μας είναι και αυτός εν δυνάμει φορέας. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον. Αν μαζευόμαστε σε σπίτια, τι νόημα έχει, δηλαδή. Η μαμά σου, τι σε συμβουλεύει, που το ζει αυτό το πράγμα, ποιες είναι οι συμβουλές που σου δίνει, τι πρέπει να μην κάνουμε, με τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα, για να μην γίνουμε και Ιταλία. Η μητέρα μου, επειδή είναι και σε αυτή την ηλικία λίγο επικίνδυνη, προσέχει διπλά αυτιά. Δηλαδή θα μου πει, όταν θα ψωνίσεις κάτι, τη σακούλα θα την πετάξεις. Όταν πάρεις χρήματα θα τα καθαρίσεις. Δεν θα βγεις καθόλου, μα καθόλου από το σπίτι. Δεν θα... Τι να σας πω, παιδιά, τώρα δηλαδή πραγματικά πράγματα τα οποία ίσως δεν τα σκέφτεσαι. Το κινητό, να το καθαρίσεις, αυτό, μην αφήνεις πράγματα, μην ακουμπάς αν πας για ψώνια το χέρι σου. Εγώ πλέον δεν βγαίνω καθόλου. Παράδειγμα, εχθές έπρεπε να κάνω κάποιες εξετάσεις θέματος λόγω εγκυμοσύνης. Και παιδιά, δεν μπόρεσα να πάω. Είναι πολύ επικίνδυνο. Έτσι, ο άνθρωπος εδώ μου πήρε αίμα. Προσέχει. Και κάπως έτσι, ξέρει. Φλωρίντα, έχουμε ένα σε πλάνο να το δείξουμε, παρακαλώ, Κώστα μου, την αίτηση που υπογράφουν οι Ιταλοί. Την έχουμε και στα Ιταλικά και στα Ελληνικά. Για να βγούνε, πρέπει να δηλώσουν πού θα πάνε, από ποιο δρόμο θα περάσουν, τι σκοπό έχει η επίσκεψή τους. Δηλαδή, είναι αποδεδειγμένη ανάγκη εργασίας, είναι κατάσταση ανάγκης, υπάρχει λόγος υγείας. Πού τη δίνουν για να πάνε στην εργασία, την επιδεικνύεις στους controllers, στους ελέγχους. Σε αυτόν τον αστυνομικό που θα σε σταματήσει. Δηλαδή, οι αστυνομικοί στην Ιταλία είναι παντού σε όλες τις γωνίες, σε όλους τους δρόμους. Μέχρι και το στρατό είδαμε. Ναι. Τον Ιταλικό στρατό. Ο στρατός έτσι κι αλλιώς ήταν στους δρόμους για τα τρομοκρατικά χτυπήματα το τελευταίο διάστημα στην Ιταλία. Οπότε έχει μπει και αυτός έχει Φλωρίντα, επαγγελματικά. Τι γίνεται με τις δουλειές, έχουν δοθεί και εκεί κάποια επιδόματα ή κάποιες διαβεβαιώσεις στους ανθρώπους που θα μείνουν ένα μήνα χωρίς δουλειά, ή υπάρχει και αυτή η αβεβαιότητα. Ότι περίπου 21 δισεκατομμύρια θα δοθούν για την δημόσια υγεία, για τους ανθρώπους που δεν δουλεύανε και δεν είχαν χρήματα, για εταιρείες πιο μικρές που πρέπει να στηρίξουν την οικονομία τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι σημαντικοί σαν προσωπικότητες. Στην Ιταλία έχουν δωρήσει πολλά χρήματα. Η Σκόνη έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξει ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, η Μιουτσία Πράντα, η Κιάρα Φεράνι, έχω διαβάσει ο Βερσάτσε, ο Αρμάνι. Και πάλι, Σταματίνα μου, και πάλι όμως, ξέρεις, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και προπαντός επάνω, στη Λομπαρδία, εκεί που είναι το Μιλάνο και Μπέργαμο και όλα αυτά,
εντάξει, γιατί σχεδόν το 60% είναι όλοι εκεί πάνω. Οπότε όσο και να προσπαθούν, τώρα παίρνουν τα παιδιά, τους ανθρώπους από εκεί και τους πάνε κάτω. Φρίντα, άκου, επειδή τα λέμε πολύ ωραία και δεν έχω χρόνο, θέλω να την κρατήσω ή να ανανεώσω το ραντεβού μου. Μετά τις διαφημίσεις, μη φύγεις βρε Φλωρίντα, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούω ακριβώς τι συμβαίνει στην Ιταλία με τέτοιες λεπτομέρειες. Δηλαδή αυτό ότι αν πας να ψωνίσεις ένα άσχετο αντικείμενο από το σούπερ μάρκετ θα έχεις κυρώσεις, δεν το είχα αντιληφθεί ότι είναι. Υπάρχει και έλλειψη βασικών προϊόντων. Μας έλεγες Φλωρίντα και έτσι μας σόκαρες, μας ευνηδίασες αυτό που βιώνει η αδελφή σου. Γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα και επάρκεια τροφίμων έχουμε και μέχρι στιγμής υπάρχει μια ψυχραιμία. Πες μας λίγο, είναι στην Μπολόνια εγκλωβισμένη, δεν μπορεί να πάει. Το πατρικό σας που είναι και η μαμά σου? Είναι κάτω, νότια. Είναι κοντά στο Μπάρι. Μια πόλη που λέγεται Φόντζα, αρκετά μακριά. Μάλιστα. Άρα θέλει να γυρίσει στο σπίτι, στη μαμά σας, στην Φόντζα. Και δεν μπορεί, απαγορεύονται οι εσωτερικές μετακινήσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν... λεωφορεία δεν υπάρχουν. Θα σας πω. Η αδερφή μου, επειδή είναι πολλά χρόνια στην Πολόνια, η θηγένεια, το λένε όταν... Η θηγένεια. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι εκεί η δική της, στην Πολόνια. Αλλά η οικογένειά της, το σπίτι της είναι κάτω. Δεν μπορεί, δηλαδή, αν εσύ θέλεις να φύγεις άλλο και να πας... Αράχοβα, μπορείς να πάρεις τα μάξια και να πας. Ναι. Στην Ιταλία δεν επιτρέπεται, πρέπει να διαπιστώσουν ότι η μαμά σου, ο μπαμπάς σου είναι εκεί, μένουν εκεί και σε περιμένουν. Mm. Και παράδειγμα αυτό που έγινε χθες με τόσους νεκρούς, λένε ότι συνέβη επειδή πριν από μία εβδομάδα κατεβήκαν 7.000 παιδιά από τα πανεπιστήμια και πήγαν όλοι κάτω. Τις πατρογονικές τους εστίες, μάλιστα. Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, αρρωστήσανε και έγινε αυτό που έγινε. Γιατί κατεβήκαν όλοι με τα τρένα, όπως καταλαβαίνεις, και έγινε ένας χαμός όταν φτάσανε στα νότια. Το θέμα είναι ότι αν εσύ όμως θέλεις απλά να πας κάπου, δεν μπορείς να πας, είναι κλειδωμένα όλα τα σύνορα. Έλα, τώρα που την αδερφή σου την περιμένει η μητέρα σου στη Φόντζια, δεν μπορεί να φύγει από την Πολόνια να πάρει το τρένο ή το λεωφορείο? Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί? Υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί, επειδή μένει εκεί χρόνια και η ηθαγένεια... Είναι εκεί δηλωμένη, τοπικά εκεί. Δήμος Μπολόνια. Δεν επιτρέπεται για τώρα να κατέβει κάτω. Αν πάρεις τις αρχές, δηλαδή ακόμα και στην Κίνα, που είδαμε τα πιο αυστηρά μέτρα επιτήρησης και καθολικής απαγόρευσης, οι αρχές έκαναν κατοίκων παραδόσεις πακετάκια με τρόφιμα. Αν πάρει η αδερφή σου αρχές και πει συγγνώμη, δεν μου επιτρέπεται να βγω, αλλά και εγώ έχω ένα άδειο ψυγείο γιατί όποτε βγαίνω έχουν εξαντληθεί όλα. Λέπετε. Θα της πάει κάποιος φαγητό από τις... Δεν είναι ότι απαγορεύεται να κατέβει από το σπίτι, δηλαδή μπορεί να πάει... Μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ, εσύ τι με ρώτησες, αν μπορώ να τις τα φέρω. Όχι, από τη στιγμή που δεν βρίσκει όμως τα απαραίτητα και είναι χωρίς τρόφιμα, χωρίς τη μαμά σου, χωρίς βοήθεια. Καματίνα μου, σαν την αδελφή μου, άλλες 20, 40, 50 χιλιάδες παιδιά. Δεν είναι η αδελφή μου. Ποια είναι τα προϊόντα? Δεν προλαβαίνουν να βρούνε, ας πούμε. Πανικό, πηγαίνουν και δεν βρίσκουν. Παιδιά. Ποια είναι τα προϊόντα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, σύμφωνα με όσο σου λέει η αδελφή σου? Εξαντλώνται γρήγορα. Έχουμε σχεδόν γίνει όπως ήμασταν στον πόλεμο. Δηλαδή τα βασικά είναι το αλεύρι, το ψωμί, το γάλα, το βούτυρο. Άρα δεν μακαρόνια. Υπάρχουν και αυτά. Οπότε αναγκάζονται οι γονείς να στείλουν στα παιδιά τους. Δηλαδή, εχθές μίλαγα με την αδελφή μου γιατί ήθελα να τη ρωτήσω κάτι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί μου λέει: θα σας κάνω ένα παράδειγμα. Έφτιαχνε κάτι και μου λέει: και δεν έβαλα τύρι, μου κάνει, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να μου χρειαστεί πιο μετά. Δηλαδή, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρά. Γι' αυτό σας λέω: δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Βέβαια, μπορεί να κρατήσει λίγο ακόμα αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε. Προς το παρόν όμως οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ και τα βασικά προϊόντα δεν ξέρουν πότε θα ξαναβγάλουν λάδι. Εγώ κρατάω την ανάλυση που έκανες, που είπες ότι πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, όλοι οι φοιτητές, μαθητές πήγανε στις πατρογονικές εστίες και οι αρχές θεωρούν ότι γι' αυτό είχαμε αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων. Και το λέω και στους Έλληνες που θέλουν να πάρουν την οικογένεια, να τη φορτώσουν και να πάνε στα νησιά και στα εξοχικά, που δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής στην επαρχία, στα νησιά δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Στις επαρχίες πάλι είναι περιορισμένα. Δεν χρειάζεται να πάμε να μολύνουμε τις καθαρές περιοχές, να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας. Όπως είπε και χθες ο κύριος Πέτσα στην εκπομπή, δεν είμαστε διακοπές. Είμαστε σε μία περίοδο που όλοι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι. Και προφανώς και δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε ξένα σπίτι αυτό, επειδή ξέρεις, έχουν τελείως. Δεν το έχουν πάρει αρκετά σοβαρά, νομίζω, οι Έλληνες ακόμα. Δεν έχουν ακόμα μπει σε αυτό το ναι, οκ, να μείνουμε σπίτι, αλλά δεν τα κάνουν τα πράγματα. Έχω δει πράγματα, π.χ. και όταν έχει τύχει να βγω εγώ για να πάω στο σούπερ μάρκετ,
πολύ προσεκτικά, που έχω πάει παιδιά δύο φορές και κανείς δεν ήταν, πολύ λίγοι ήταν αυτοί που πραγματικά ήταν προσεκτικοί. Ούτε απόσταση είδα, ούτε γάντια είδα. Ενώ στην Ιταλία, εντάξει, αργήσανε, αλλά δεν σ' αφήνουν να μπεις. Ναι. Παράδειγμα, το online, σούπερ μάρκετ online, γιατί μου λέει η αδερφή μου, δεν θέλω να πηγαίνω εγώ, γιατί φοβάμαι μην με κολλήσει κάποιος, μην αυτό, μην εκείνο. Αλλά μου λέει δεν μπορείς να παραγγείλεις ούτε, γιατί δεν υπάρχει κανένα online σούπερ μάρκετ πλέον, τα έχουν κλείσει όλα. Βλέπουμε τη πιάτσα Τελπόπολο στη Ρώμη, που είναι κυριολεκτικά άδεια. Είδαμε έναν κύριο με μια τσάντα και κανένας άλλος δεν προχωράει. Μονοπόπολο. Και ένα στρατιωτικό όχημα στο βάθος. Μάλιστα.